τα νησιά που έχουν ένα ξεχωριστό πλούτο και νομίζω πως είναι η ψυχή της Ελλάδας και συμβάλλουν τα μέγιστα στην διαμόρφωση του ΑΕΠ μέσα από το τουριστικό προϊόν. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει με μία καχυποψία, για να μην πω και με ένα είδους ιδιότυπου κόμπλεξ, γιατί και καλά να έχουν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ, ξεχνώντας για ποιους λόγους είχαν θεσπιστεί τότε και κυρίως ήταν εθνικοί. Απεμπόλυσε όλες τις απόψεις που είχε προεκλογικά. Έρχεται τώρα η Τουρκία, αυτή την ώρα που μιλάμε, και το ξέρετε πολύ καλά, ετοιμάζεται πλέον να κάνει ειδικές ζώνες αφορολόγητες στα παράλια της Τουρκίας, που γι' αυτό, που αυτό το μέτρο φαντάζομαι θα είναι ένα σημαντικό, μέγα χτύπημα στις οικονομίες των νησιών και στον τουρισμό μας. Πώς το βλέπετε? Λέγαμε προηγουμένως για το πώς αυτή η κυβέρνηση, η αριστερή κυβέρνηση, δεν μπορεί να αντιληφθεί τη σημασία του ιδιωτικού τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας εδώ στα Δωδεκάνησα με τον τουρισμό είναι αυτός που εξασφάλισε στα νησιά μας ένα ανώτερο επίπεδο διαβίωσης και μεγαλύτερο εισόδημα από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ο ιδιωτικός τομέας έκανε πραγματικά αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Δεν ήταν το δημόσιο που την έκανε. Αυτή λοιπόν την επιτυχία που φτιάξαμε όλα αυτά τα χρόνια, που οφειλόταν στους ανθρώπους κατά κύριο λόγο, βεβαίως και στο καλό κλίμα και στις υποδομές που είχαν κληρονομηθεί από το παρελθόν, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έκανε μεγάλες επενδύσεις στο ελληνικό κράτος στην περιοχή μας. Αυτά λοιπόν τώρα έρχονται να καταστραφούν με τη σημερινή κρίση, με το 23% στον ΦΠΑ, με την εξαφάνιση των μειωμένων συντελεστών, την ίδια ώρα που ακριβώς υπάρχει, και αυτό δεν το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση φαίνεται, ένας διεθνής ανταγωνισμός οξύτατος, και βλέπουμε το τουριστικό προϊόν της γείτονος να προσπαθεί να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό με το να δημιουργούν ειδικές ζώνες αφορολόγητες ή με άλλα κίνητρα, έτσι ώστε να προσελκύσουν επενδύσεις και τουρίστες. Αντί λοιπόν εμείς να κάνουμε αυτές τις προσπάθειες, πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση και υπονομεύουμε την προσπάθεια που κάνει ο τουριστικός τομέας, που μην ξεχνάμε, γιατί πρέπει να το πούμε πια έτσι, όχι απλά είναι η βαριά βιομηχανία, είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας. 20% στο ΑΕΠ συμμετέχει σήμερα. Δεν έχει δυστυχώς η Ελλάδα και άλλες τέτοιες. Όταν η βιομηχανία μας η οποία ακόμα και ο πρωτογενής τομέας που ήταν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας κατά το παρελθόν. Μόνο ο τουρισμός έχει μείνει αυτή τη στιγμή. Ο τουρισμός έχει μείνει 20%. Έτσι. Και έρχεσαι λοιπόν να υπονομεύσεις μόνος σου την ατμομηχανή της ανάπτυξής σου. Πώς θα πάει μπροστά αυτή η χώρα? Βλέπουμε λοιπόν τον ανταγωνισμό, βλέπουμε δίπλα τι γίνεται από επενδύσεις. Δέστε τι ξενοδοχεία χτίζονται από την άλλη μεριά. Ήμουν στην έκθεση του Λονδίνου του τουρισμού πρόσφατα και είδα εντυπωσιακές προόδους που γίνονται σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά και δίπλα, διότι η νομοθεσία είναι τέτοια, τα κίνητρα είναι τέτοια, η βούληση η πολιτική των κυβερνήσεων είναι τέτοια, που οδηγούν τον ιδιωτικό τομέα στο να μπορέσει να κάνει όλα αυτά που κάνει. Εδώ αντίθετα στέκεται εμπόδιο σε οποιαδήποτε σοβαρή επενδυτική προσπάθεια, και όταν εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε να επενδύσουμε, που αγαπάμε την πατρίδα μας, που θέλουμε να είμαστε εδώ, που θέλουμε να δώσουμε δουλειά στις περιοχές μας, όταν εμείς λοιπόν οι ίδιοι αποθαρρυνόμαστε από όλο αυτό το σύμπλεγμα των νόμων, διατάξεων και αποφάσεων, τότε σκεφτείτε τους ξένους που θέλουμε να προσελκύσουμε. Και βλέπουμε και πόσο αρνητική είναι η κυβέρνηση. Δέστε τα αεροδρόμια, την ιστορία με τη Φραπόρ. Λοιπόν, να πω κάτι εδώ. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί λέει είναι μια ιδιωτικοποίηση, δεν είναι καν πώληση, είναι παραχώρηση για ένα χρονικό διάστημα. Τη σημασία που έχει, αντί για την ΗΠΑ, που είναι μια κρατική υπηρεσία, να υπάρχει ένα διεθνές κονσόρτσιο, μια διεθνής εταιρεία, η οποία θα προσελκύσει, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της, για τον προσπορισμό κέρδους ασφαλώς, θα φέρει περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, περισσότερες προσγειώσεις στα αεροδρόμια μας, άρα και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, γιατί έτσι και αυτή θα βγάλει περισσότερα χρήματα, αλλά έτσι θα βγάλουν και τα νησιά μας περισσότερα χρήματα από τις περισσότερες προσγειώσεις. Παρακολουθώντας σε τι χέρια έπεσε το Ελευθέριος Βενιζέλος και κατήντησε να είναι ένα από τα πιο ακριβά αεροδρόμια της Ευρώπης. Ναι, αλλά βλέπετε ότι κάνει αύξηση τον τελευταίο καιρό και είναι και η ατμομηχανή για την ανάπτυξη της Αθήνας το Ελευθέριος Βενιζέλος. Μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα η σύμβαση αυτή. Ήταν μια κακή σύμβαση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι αυτός ο οποίος οδηγεί στην ανάπτυξη. Θυμηθείτε ποιο ήταν το παλιό αεροδρόμιο και ποιο είναι το καινούριο. Με ικανοποιεί αυτό που είπατε, κακή σύμβαση. Έτσι. Γιατί όντως. Γνωστό είναι σε αυτό. Πολλά επίπεδα ήταν χαριστική. Δεν ήταν σωστή, βεβαίως, ασφαλώς. Υπέρ των Γερμανών. Αλλά δεν μιλάμε για χαριστικές συμβάσεις. Αυτή η σύμβαση είναι πολύ καλή με την Φραπόρ τη γερμανική. Μάλιστα, οι Γερμανοί στο τέλος ήταν εκείνοι που θέλανε να φύγουν από τη σύμβαση, διότι θεώρησαν ότι έδωσαν πολύ μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που θα έπρεπε, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέ
νέκρουσε πριν και γύρισε στο τέλος, παρακαλώντας την ουσία του Γερμανού λοιπόν, να μείνουν σε αυτή την επένδυση. Όταν η αντιπολίτευση σε γαλουχεί σε κάποιες βασικές αρχές, ότι αυτό που είναι δικό σου μην το ξεπουλήσεις, και μετά έρχεσαι εσύ ο ίδιος και το γυρνάς. Ναι, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει μια ταύτιση πώλησης και ξεπουλήματος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις ξεπουλήματος και ζήσαμε ούκο λίγες στο παρελθόν. Ναι. Δεν μπορούμε όμως να ταυτίζουμε κάθε πώληση με ξεπούλημα. Η ιδιωτικοποίηση είναι αναγκαία σε όλες τις κοινωνίες και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πέρασαν προς τα εκεί. Δείτε τώρα τι γίνεται με το Γκόλφ Αφάντου. Τελικά πληροφορούμε και δεν ξέρω αν έχουν βάσει αυτές τις πληροφορίες ότι οι δύο υποψήφοι επενδυτές που κέρδισαν καταρχήν το διαγωνισμό νιώθουν. Μα είναι δυνατόν ένας επενδυτής να αισθάνεται τίποτα, ότι υπάρχει σήμερα ένα κλίμα το οποίο να βοηθήσει τις επενδύσεις. Εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε στην συνέντευξη τότε σε συνάντηση με τον Κλίντον ότι κάτω από το τραπέζι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει οτιδήποτε προκειμένου να προχωρήσει. Τώρα, λοιπόν, απ' την άλλη υπάρχουν ιδιώτες που αγαπούν την πατρίδα τους, που θέλουν να επενδύσουν, που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά, τουριστικές ή άλλες επενδύσεις. Και δυστυχώς ακόμα αυτή η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.